Την πολιτική βούληση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και τη βαρύνουσα σημασία που η ίδια δίνει ώστε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μην μαγνητήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον μόνο ως ενεργειακός κόμβος αλλά και λόγω της ανάπτυξής της σε άλλα πεδία, έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας από το East Macedonia Thrace Forum 2. Ναυαρχίδα των έργων στην περιφέρεια είναι, όπως επεσήμανε, η μεταφορά νερού από τον Έστω στην πεδιάδα της Ξάνθης με προϋπολογισμό έργου να φτάνει τα 170 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα πολλαπλά ωφέλη ενός από των 6 έργων ΣΔΙΤ που θα αλλάξουν το πρόσωπο του πρωτογενού τομέα. Άρα πρέπει να είμαστε περισσότερο έτοιμοι και η συνεργασία που αναπτύσσουμε και με την περιφέρεια είναι στενή και πρέπει να γίνει ακόμα στενότερη, διότι πολλές από τις πληγές, πολλά από τα προβλήματα σε συνδυασμό των δυνάμεων, των δύο δυνάμεων, νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν γρηγορότερα. Μεγάλο το στοίχημα, δύσκολο το project, αλλά δουλεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία πάντως. Πραγματικά έχετε αρκετή δουλειά μπροστά σας. Μας έχει... Το καλό είναι ότι έχετε και τον υφυπουργό από την περιοχή, μεγάλο, ο οποίος νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει αρκετά, έτσι δεν είναι? Και έχουμε και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ότι πλέον βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία μέχρι πρώτη σταθερούσαμε ταμπού να τα συζητήσουμε. Παράδειγμα, αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Ποιο τολμούσε να συζητήσει κάτι τέτοιο λίγο καιρό πριν? Ένα χρόνο πριν. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν έρθει στην επιφάνεια. Ή πολιτική νερού. Ποιος τολμούσε να συζητήσει κάτι τέτοιο πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που γινόταν κατά διαστήματα και μετά ξεχνιότανε? Πλέον όμως τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο μηδέν και είμαστε υποχρεωμένοι όχι απλά να τα συζητήσουμε αλλά να πάρουμε πρωτοβουλίες. Και γι' αυτό έχουμε ήδη δρομολογήσει πράγματα που δεν ξέρω αν έχω το χρόνο, τα πούμε και στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά ειδικά το θέμα της διαχείρισης του νερού και της πολιτικής διαχείρισης του νερού, άρδρευσης και ίδρυψη, το οποίο αφορά το υποδομών. Άρδρευση αφορά εμάς και με το περιβάλλον. Τα 26,2 δις, όπως είπα, είναι ένα σημαντικό νούμερο, το οποίο ένα μέρος από αυτά, είτε τομεακά, έστω των Υπουργείων, είτε από την περιφέρεια, είτε από τις περιφέρειες, περνάει μέσω των Δήμων σε δράσεις οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες, να αμβλύνουν αυτές τις διαφορές και να λύσουν τοπικά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό, έργα υποδομών μεγάλα, τα οποία θα πρέπει να γίνουν, θα έλεγα, χθες, να βρίσκουν τρόπο χρηματοδότησης. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια, από το πρώτο ΕΣΠΑ μέχρι το έκτο που διανύουμε τώρα, την περίοδο 21-27, και επίσης συμβάλλουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα πω αν θέλετε λίγο μετά, είναι οι κατευθύνσεις τους συγκεκριμένες και διαρθρωτικά, θα έλεγα, εξελισσόμενες, ώστε μέσα από αυτή τη δράση να μπορέσουν οι Δήμοι να μειώσουν, θα έλεγα, την ψαλίδα που τους χωρίζει, ιδιαίτερα οι Δήμοι της Υπαίθρου, αλλά και οι Μιαστικοί, από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βασικές υποδομές που δεν θα είχαν τρόπο επίλυσης, που σέβονται το περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, όλα αυτά τα έργα που αποτελούν βασικές, θα έλεγα, συνθήκες, αναγκαίες, προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις, έργα που θα προστατεύσουν το περιβάλλον, χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Όλα αυτά είναι μέσα από τα πλαίσια τα κοινοτικά, μέσα από τις χρηματοδοτήσεις και μέσα από τις προεπιλογές που έχουν γίνει στη διαβούλευση μεταξύ του κράτους, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, των Βρυξελών, διαρθρωτικά της περιφέρειας και των Δήμων. Όσον αφορά τους ελέγχους που διεξάγονται με στόχο την πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων, ο κ. Αυγενάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση εντόπισε το θέμα και ασχολείται με αυτού προτού αναδειχτεί από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σημείωσε ότι αναμένονται πορίσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να επιβληθούν όπου κριθεί και άλλα πρόστιμα. Πάντως, όπως ξεκαθάρισε, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ενώ οι έλεγχοι δεν είναι ευκαιριακοί. Δεν περιμέναμε τις κινητοποιήσεις για να καταλάβουμε το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων. Είχαμε κινηθεί πολύ πιο έγκαιρα, γιατί είχαμε ήδη δεχτεί καταγγελίες, επιστολές, διαμαρτυρίες και είχαμε και έχουμε άποψη για τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο και τι κάναμε. Κινήσει σε δύο επίπεδα πάλι. Επίπεδο πρώτο, έχουμε καταθέσει στον κύριο Σκέρτσο, παρά τον Πρωθυπουργό, μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων, για τη σωστότερη κατανομή των αρμοδιοτήτων
στον καλύτερο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων ελεκτικών μηχανισμών. Διότι διαθέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα μηχανισμό, τρεις μηχανισμούς ελέγχου, αλλά έχει διαθέσει το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΔΑΟΚ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ακόμα και το Υπουργείο Υγείας. Το δεύτερο ήταν να συντονίσουμε τις δικές μας δυνάμεις. ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ Δήμητρα και Διεύθυνση Τροφίμων. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Πέρα λοιπόν από τους τακτικούς ελέγχους οι οποίοι γίνονταν και συνεχίζουν να γίνονται, κάναμε και έκτακτες στοχευμένες παρεμβάσεις, ελεγκτικές πάντοτε, όπου με τα μεικτά κλιμάκια κινηθήκαμε πρώτα απ' όλα στα ράφια, το σούπερ μάρκετ, κατασχέσαμε προϊόντα κυρίως τυροκομικά σε πρώτη φάση, αλλά και μπορεί ήδη έχουμε τα πρώτα 50-60 πορίσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, που εκεί πλέον τα πράγματα δεν κρύβονται. Τη σύνθεση των προϊόντων, τι έχουν χρησιμοποιήσει, αν έχουν χρησιμοποιήσει για τη φέτα, για παράδειγμα, εγώ πιο πρόβιο γάλα ή έχουμε βάλει μέσα και άλλα υποκατάστατα ή αγελαδινό. Κατασχέσαμε πάνω από 250 συσκευασίες και γίνεται έλεγχος σε ό,τι αφορά τη σήμανση, δηλαδή την πληροφόρηση που έχει το κάθε αγροτικό προϊόν και κυρίως τυροκομικό, αν τελικά είναι βάσει αυτών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Νομοθεσία ή έχουμε κάνει λίγο πιο απρόσεχτη αναφορά στο περιεχόμενο, στη διαδικασία που ακολουθείται, στο τι περιέχει τελικά το προϊόν αυτό, από τι συστατικά αποτελείται.